Γενικά Συμβούλια Εταιρεών και Συνδέσμων. Σήμερα είναι και ευθύνο σύμβουλο τη εταιρεία Positive Consulting Limited, εταιρεία παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Είναι επίση μέλο των διοικητικών συμβουλίων τη εταιρεία Φιλ Ανδρέου Limited και του εμπορικού και βιομηχανικού επιμελητηρίου Λεμεσού. Στην αυτιά εκείνη την να πω ότι δεν θα σας μιλήσω για την καριέρα στην αυτιά εκείνη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω λίγο το μελητή κοινωνία και το πρόεδρο μου και το φίλο του Παναγιώτη για την προσκλήση αντίθετε το ερώτημα ποιον επάγγελμα πρέπει κάποιος να ακολουθήσει. Και παρά τις προθέσεις και τον προγραμματισμό που μπορεί κάποιος να κάνει, είναι πολύ δύσκολο να προβλέψεις ποια επαγγέλματα θα έχουν ζήτηση για να τελειώσει τις σπουδές σου. Και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που μπορούμε να δούμε και το οποίο εφαρμόζεται σήμερα στις υπηρεσίες, είναι και το παράδειγμα των ρωσόφωνων τυχιού που για πολύ καιρό όσοι έρχονταν από τη Ρωσία είχαν δυσκολίες εργοδότησης και σήμερα είναι ανάρπαστη. Οπότε, κατά τη γνώμη μου, χωρίς να μειώνουν αξία του χώρου. Ιδιαίτερη σημασία έχει η ευελιξία για διαφοροποίηση και η δημιουργικότητα. Και όταν ξεκίνησα εγώ το επαγγελματικό μου δίπλωμα, το Charter, στην KPMG στο Λονδίνο, είχα τεράστια έκπληξη όταν οι πρώτοι μου συμφοιτητές, ο ένας ήταν βιολόγος, ο άλλος ήταν γεωλόγος, ο άλλος σπούδασε ισπανική φιλολογία. Και εγώ επειδή σπούδασα οικονομικά, συγγνώμη που μιλώ στα κυπριακά, γιατί έτσι έπρεπε να πάρει το πρόγραμμα. Αν το ήξερα, έπρεπε να πάω να σπουδάσω φυσικός, όπως είτε. Λοιπόν, εγώ θα προσπαθήσω να επιχειρήσω να σας μιλήσω λίγο για τη διαχείριση της καριέρας, ιδιαίτερα μετά την είσοδο σε έναν εργοδότη. Από τις προσωπικές μου εμπειρίες και από τις εμπειρίες που έχω σαν σύμβουλος επιχειρήσεων σε πελάτες μου. Και για ορισμένα στοιχεία αυτής της διαχείρισης, γιατί η διαχείριση της καριέρας δεν τελειώνει με το να σπουδάσει κάποιος. Ξεκινά με το να σπουδάσει κάποιος και ξεκινά να διαχειρίζεται κάποιος την καριέρα του ενεργά, θέλει να προχωρήσει. Και ανάλογα με το τι θέλει να πετύχει φυσικά. Με αξία του στόχου, νομίζω την έχετε ακούσει προηγουμένως από το προηγούμενο μήνυμα. Λοιπόν, η καριέρα σημαίνει διαχείριση. Και από το σήμερα, στο στόχο. Ο καθένας μπορεί να έχει στόχους επαγγελματικούς, μπορεί να έχει στόχους προσωπικούς, μπορεί να έχει στόχους να εργαστεί για να κάνει καριέρα, μπορεί να έχει στόχους να αποκτήσει μια δουλειά, ένα βασικό εισόδημα και καλές ώρες εργασίας. Και τον ίδιο ο στόχος. Ανεξάρτητα όμως από το ποιος είναι ο στόχος, χρειάζεται διαχείριση ο στόχος για να επιτευχθεί. Και αυτό το πράγμα από την δική μου την εμπειρία βγαίνει από τις δεξιότητες και από τις εμπειρίες που θα επιτυχάνεται με τις δεξιότητες και τις εμπειρίες που ο καθένας από εμάς θα μπορέσει να μαζέψει. Άρα με το να διαχειριστούμε το gap. Η καριέρα είναι η διαχείριση. Οι δεξιότητες είναι το πανεπιστήμιο, είναι το επαγγελματικό δίπλωμα, ιδιαίτερα για όσους ακολουθούν καριέρες στο λογιστικό, ελεκτρικό, συμβουλευτικό τομέα. Και η διαβίου μάθηση, είναι η professional development. Και η εμπειρία, τουλάχιστον στο δικό μας το επάγγελμα, σιγά σιγά κάποιος ξεκινώντας, ξεκινά με θέματα λογιστικής, ελεκτικής,
Κάποιοι ασχολούνται και εξειδικεύονται στα φορολογικά και κάποιοι ασχολούνται και εξειδικεύονται σε συμπεριφορικές υπηρεσίες. Το κάθε ένα από αυτά έχει αρκετά διαφορετικά χαρακτηριστικά. Λοιπόν, η καριέρα είναι και προγραμματισμός. Πολλές φορές νομίζω ότι είναι σημαντικό να αξιολογήσει κανένας την προσωπική του στάση με έναν διευθυνό και την δίνει. Μπορεί κάποιος να μην θέλει να θέλει να αποφύγει και ευθύνες και κινδύνους. Θα καταλήξει να είναι ένας απλούς υπάλληλος. Κάποιος μπορεί να θέλει να αναλάβει ευθύνες, αλλά είτε δεν έχει τους πόρους, είτε δεν θέλει να πάρει τα ρίσκα για να διακινδυνεύσει ιδίους πόρους. Ένας τέτοιος άνθρωπος θα μπορούσε να πάει καλά σαν ένα εκτελεστικό στέλεχος, σαν ένα διευθυντικό στέλεχος μιας επιχείρησης. Και φυσικά υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν και ενδιαφέρονται είτε γιατί έχουν μια πρωτοποριακή ιδέα, είτε γιατί το τραβάει όρεξη τους, εν πάση περιπτώσει, να πάρουν και κινδύνους επιχειρηματικούς. Και εδώ έχουν τους επιχειρηματίες. Βέβαια, πρέπει να σας πω τη διαφορά των διευθυντικών στέλεχων με τις επιχειρηματίες όσο πάει μικραίνει, γιατί και σε πολυεθνικές να γίνετε διευθυντές και επειδή διαχειρίζεστε σε πόρους ξένους. Πολλά μεγάλη η ευθύνη της διαχείρισης. Είναι σαν να διαχειρίζεστε δικά σας χρήματα και μην ξεχνάτε ότι σε πολλές μεγάλες επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στο εξωτερικό, όχι τόσο στην Κύπρο, αν δεν τα πάει καλά, πάει και η δουλειά μας στη σου.